vlog μας, το vlog μας 22. Παιδιά, τρεις μέρες μας έμειναν, κοντοζυγώνουμε, τελειώνουμε, Παναγία μου, δόξα στον Θεό, δόξαση. Τελειώνουμε, φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω ράκος, το καθημερινό βίντεο είναι πάρα πολύ δύσκολο, μπορώ να πω. Βέβαια τώρα προς το τέλος κατάλαβα λίγο το πώς έπρεπε να το κάνω, να κάνω γενικότερα τα vlog μας. Εγώ το έπαιρνα σαν να κάνω μόνο του κάθε ένα βίντεο και γι' αυτό μου έβγαιναν και μεγάλα, γιατί ήθελα να δείτε κάτι με αρχή, μέση και τέλος. Όμως από ό,τι βλέπω και από τους άλλους YouTubers, είναι περισσότερο κάνα 10 λεπτά, 15 λεπτά maximum και δείχνουν 2-3 σποτάκια μες τη μέρα τους και the end of the story. Εγώ έκατσα και έκανα κανονικά ένα ολόκληρο βίντεο και το μοντάζω που έκανα σε κανονικές στιγμές όταν ανέβαζα βίντεο πέρα από τα vlog μας. Anyway, δεν πειράζει, μάθαμε αν τυχόν του χρόνου ξανακάνω vlog μας, να ξέρω πώς είναι και να μην κουράζομαι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αν και πάλι είναι κουραστικό, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένας τον άλλον συντροφιά και παρέα και είναι και καραντίνα, εντάξει, μέσα στα σπίτια μας, δεν μπορούμε να δείξουμε κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι διαφορετικό. Ξέβαψα νυχάκια γιατί θέλω τώρα ή σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω, να βάψουμε τα νύχια μας, γιατί κοντεύουμε στις γιορτές και εγώ, όπως ξέρετε παιδιά, έχω πάρα πολλές δουλειές, γιατί μία από τις επόμενες μέρες πρέπει να κάνω πολύ καλή καθαριότητα. Πρέπει και μία επίσης από τις επόμενες μέρες, στις 24 λογικά, παραμονή Χριστουγέννων, πρέπει να ξεκινήσω να ετοιμάζω τα φαγητά και να σκεφτώ ακριβώς τι θα κάνω στο τραπέζι του Χρήστου. Έχουμε πάρει τόσα υλικά, ειδικά για σουφλέ, γιατί θέλω να κάνω μεγάλες ποσότητες, γιατί θέλω να φτιάξω και ένα, ας πούμε, μεγάλο πυρέ εξταψή, να το βάλω στην κατάψυξη να το έχουμε. Γιατί αφού κάνω, θα κάνω, θα κάνω διαδικασία, να το έχω και ένα στην κατάψυξη για ώρα ανάγκης που δεν θα έχουμε φάει. Αυτά, έβγαλα τα σεντόνια, ελπίζω να μην βρέξει σήμερα, γιατί τα έχω βάλει στο πλυντήριο και θέλω να τα απλώσω. Μάζεψα και τα ρούχα, παιδιά, από την απλώστρα, έχω ένα σίδερο χωρίς αύριο, αλλά δεν πειράζει. Αύριο δεν ξέρουμε, θα αύριο όποτε έχω όρεξη θα κάτσω να σιδερώσω, τώρα δεν μας καίνε ιδιαίτερα. Καλά, μην φανταστείτε, μόνο φόρμες και πιτζάμες είναι κλασικά πράγματα, τίποτα το ενδιαφέρον. Και τις τελευταίες μέρες, παιδιά, έχω καεί στο League of Legends. Τι είναι αυτό να μου πεις, διαφορετικά λέγεται LOL. Είναι ένα game εκπληκτικό. Περισσότεροι από εσάς δεν ασχολείστε καν, το ξέρω. Τέλος πάντων, ασχολούμαι με ένα τέτοιο game στο κινητό μου και καίγομαι με τις ώρες. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και το έπαιζα, φανταστείτε, πάρα πολλά χρόνια αυτό το παιχνίδι. Από όταν σπούδαζα, δούλευα και σε internet καφέ και το έπαιζα πάρα πολλές ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προτιμούσα να παίζω αυτό το game στον υπολογιστή με την παρέα μου, γιατί παίζαμε 5v5, παρά να κάτσω να βγω για ποτό. Πάρα πολύ, πολύ ωραία χρόνια. Μαντέψτε τι ήρθα να κάνω με ένα πιατάκι. Λοιπόν, αφού λέει αυτό τι είναι. Θα δούμε τώρα αυτό. Κοιτάξτε, τι μελομακάρονα έχουν μείνει. Έχω αδειάσει την πιατέλα. Έχω φάει 27 μελομακάρονα μέσα σε μία μέρα. 27, κυρίες και κύριοι. Παιδιά, είναι τα καλύτερα μελομακάρονα. Αλήθεια σου μιλάω. Και πέρυσι θα κάνει πολύ ωραία. Φέτος όμως είναι υπερτέλεια τα μελομακάρονά μας. Υπερτέλεια. Δεν αγγίζει κανέναν αυτά τα μελομακάρονα. Είναι θεϊκά. Τέλος πάντων, και ήρθα τώρα λίγο να σαβουριάσω, γιατί νιώθω ένα κενό και ψιλοβαριέμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, καθίστε ρε, έχω βρει αυτό εδώ το κουτί και δεν ξέρω τι είναι. Ο Χρήστος το έφερε. Το βλέπω. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Καλά, εντάξει. Γλυκά είναι, μάρκα με έκαψες, δεν γνωρίζω καν τη μάρκα. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, παιδιά, αλήθεια σας μιλάω. Ο Χρήστος το έφερε. Και έχει διάφορα σοκολατάκια. Παιδιά, έχει πάρα πολλά! Α, αυτά μυρίζουν ωραία. Έχει αυτά εδώ. Τώρα ακούτε τη μηχανή του Χρήστου, πάει κομμωτήριο. Τι είναι αυτά ρε φίλε. Ούτε καν να το προφέρω, δεν ξέρω, για να σας το διαβάσω, αλήθεια σου μιλάω.
Τη μάρκα αυτή εγώ δεν τη γνωρίζω για κανέναν λόγο. Ντόμινος. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι. Έχει και άλλα. Τι είναι αυτό, λέει τι. Τι είναι, τσάι. Α, ωραία μυρίζει. Καλέ, τι είναι αυτά που μας έχουν φέρει. Ποιος μας τα έχει φέρει. PR πακέτο δικό μου, δεν είναι αυτό. Εγώ δεν τα ξέρω καν αυτά. Αλήθεια σας μιλάω. Να τα αγόρασε ο Χρήστος, αποκλείεται, γιατί είναι από εξωτερικό. Ω, αυτό πρέπει να είναι δυνατό. Crispy choc. Κάτι μου είχε πει ότι θα το ερχόταν κάτι από εξωτερικό, αλλά δεν ξέρω. Έχει κι άλλο. Μάλιστα, πολύ ωραία το μυστηριώδης κουτί. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Θέλω να το δοκιμάσω, τώρα έχω περιέργεια, αλλά δεν θα το δοκιμάσω έτσι γιατί δεν είναι δικό μου, πω, και αυτό, παιδιά, έχει και καρύδα μέσα, θα είναι μοναδικό, σοκολάτα, καρύδα, αντί για ρε αδέρφια. Θα πρέπει να περιμένω τον Χρήστο να μου πει για να σας πω από πού είναι, γιατί δεν έχω ιδέα από πού είναι. Δεν είναι πάντως PR πακέτο, φαντάζομαι, στο Χρήστο PR πακέτο δεν στέλνει κανένα. Και θα κάνουμε τέτοιο, να δούμε τι γεύση έχουν και αν είναι ωραία. Αλλά πώς τα είχαν βάλει. Κοίτα, και κάπως έτσι καταστρέφω ένα κουτί ωραίο. Εγώ... Αλλά κάπως το έκανα, έτσι δεν κλείνει τώρα. Μας πει από ποια χώρα είναι μόλις έρθει για να κάνουμε δοκιμή snack χώρο, αυτής της χώρας π.χ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Α, όχι, από εδώ καθόμουν. Καθίστε να φάω τώρα καραμέλο μακάρονο. Αφήστε τα άλλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παιδιά, είναι τέλεια τα μελομακάρονα. Μιλήστε μου από κάτω πόσα μελομακάρονα έχετε φάει μέχρι σήμερα. Γιατί εμείς αργήσαμε να το φτιάξουμε, οκ. Okay. Και τρώγονται πάρα πολύ γρήγορα. Άλλα είναι χοντρά, άλλα είναι μικρά. Τα πάντα εγώ τρώω, δεν έχω θέμα. Σήμερα μακάρονα. Πολύ ωραία. Για το υπόλοιπο μισάωρο εγώ δεν θα είμαι και θα τρώω το μελομακάρονα. Σήμερα πιστεύω ότι αυτό εδώ θα τελειώσει. Αυτό εδώ βλέπετε είναι γεμάτο μελομακάρονα. Αυτό είναι για τις 25 Δεκεμβρίου να κεράσω, πώς το λένε, τους καλεσμένους μας, τους πολλούς. Να τους κεράσω και θέλω να δώσω και κάποια λίγα, 5-6 μελομακαρονάκια και στην ονά μου να δοκιμάσει. Γιατί δεν ξέρω αν φέτος θα κάνει. Αυτά. Άρα δεν έχουν μείνει και πολλά, παιδιά μου. Δοκίμασε ο μπαμπάς μου και είπε ότι είναι τα καλύτερα μελομακάρονα που έχει φάει ποτέ του. Φανταστείτε. Μιλάμε για εμπειρία 59 ετών. Έχει λίγο. Σε άλλα νέα, δεν σας είπα ποτέ πόσο έξαλλη έγινα και ήμουνα με το GNTM. Είχα νευριάσει τόσο πολύ που δεν ήθελα να σχολιάσω τίποτα. Για το GNTM, πραγματικά, τραγωδία. Νευρίασα πάρα πολύ που βγήκε ο Ηρακλής, αν και πάρα πολύ όμορφος, αλλά όχι. Εγώ θεώρησα δίκαιο να το πάρει ο Ανδρέας, sorry κιόλας. Και τέλος πάντων, παιδιά, δεν είμαι ρατσίστρια, αλήθεια σας μιλάω, αλλά το έχω περιέργεια να βγει μία φορά Έλληνας. Greece is next top model, λέει. Έχει βγει Ουκρανία, Ρωσία, το παιδί ο τέτοιος δεν ξέρω από πού ήταν. Ο Ηρακλής, Έλληνας δεν ήταν πάντως. Μια φορά, ένα χρόνο να βγει κάποιος Έλληνας, περιέργεια το έχω. Το έχω αποθυμένο ρε παιδί μου, να βγει Έλληνας μια φορά για το καλό. Και σας λέω, δεν είμαι ρατσίστρια καθόλου, αλλά μην το λες Greece is next top model, αδερφέ. Τι να πω εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
Και στο κινητό και στον υπολογιστή λιώνω. Τώρα καθίστε όμως, γιατί έχω να παίξω. Legendary! Πάμε ρε να σας λιώσω όλους, έναν. Boom, boom, boom! Killing spree! Μαμά, με σκοτώνουν! Καλά είσαι κούκλος, το μαλλί είναι τέλειο! Κοίτα, δεν φαίνεσαι καλά. Κούκλος είσαι, σου πάει πάρα πολύ. Έλα, να σου κάνω μαγιά! Σιγάρα! Μωράκι μου, είσαι μια ομορφιά! Τι θες? Αγάπη μου, πού πήγανε? Τα παιδιά! Ποια παιδιά, αγάπη μου? Θες, last year! Σήμερα είναι καινούρια μέρα, έφυλα! Τι λέει, μωρέ! Ούτε γλυκά μ' αφήνει να φάω! Ούτε μελομακάρονα σπιτικά! Είναι που δεν την αφήνει να φάει γλυκά! Ελά, ξύπησα 2-3 που μιλάγαμε με τα παιδιά εδώ! Τους έλεγα για το LOL που παίζω! Εντάξει. Να σου πω, τα γλυκά από ποια χώρα είναι? Αμερική. Από Αμερική είναι. Θα κάνουμε δηλαδή. Α, αύριο θα γυρίσω αμερικάνικα snacks. Καλή ιδέα, θα το δοκιμάζω. Είναι snacks, είναι αμερικάνικα γλυκά. Εντάξει, αμερικάνικα γλυκά, okay. Θα δοκιμάσω αμερικάνικα γλυκά, υπέροχα. Αυτό. Ένα θα δοκιμάσω. Ευκαιρία, ήθελε να φάει πάλι. Τέλειο βίντεο, φίλε! Υπέροχα και είδατε, ήταν κάποια ενδιαφέρον. Πήγες και μανάβι. Επειδή έχω πεθάνει και νιστάζω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας φιλήσω γλυκά, αλλά χριστουγεννιάτικα, και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα εδώ στο AfroTube. Και αν σας αρέσουν τα βιντεάκια και όλη αυτή η προσπάθεια που έχω κάνει για τα vlog μας, πατήστε ένα subscribe, είναι δωρεάν, και το like σας. Καληνύχτα!